Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Φαντάζομαι σήμερα παρακολουθήσατε και την αδυναμία των Ευρωπαίων ηγετών να βρουν μια λύση στο πρόβλημα της ενέργειας. Υποτίθεται ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος κατέβηκε στη Σύνοδο Κορυφής με μια πρόταση να αγοραστεί φυσικό αέριο και να δημιουργηθούν αποθέματα περίπου όπως έγινε με τα εμβόλια, αλλά ο Ευρωπαϊκός Βορράς ακόμη είναι στη λογική ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Θα είναι αβίωτος, προβλέπετε, ο χειμώνας, θα είναι σκληρός? Κύριε Μελιγκόνη, γενικά στην σημερινή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, ας τοποθετήσουμε έτσι, φάνηκε ότι το μείζον θέμα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, το θέμα της ακρίβειας, λόγω των αυξημένων τιμών στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα. Και βέβαια λήφθηκε απόφαση να παραπεμφθεί για αξιολογήσεις, σε κάποιες αξιολογήσεις για τυχόν ύπαρξη στρεβλώσεων. Υπήρξε και ένα δεύτερο θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η διαρκή προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που εδώ πέρα βέβαια οι θέσεις οι οποίες λήφθηκαν απεικονίζονταν, θέλετε, με τη λαϊκή ρίση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί παραπέμφθηκαν σε ρίσεις παρελθουσών συνεδριάσεων των συνόδων που προέβλεπαν τη λήψη κάποιων μέτρων εάν και εφόσον και ποτέ, που ποτέ όμως δεν λήφθηκαν αυτές οι ρήτρες, ας πούμε, που έβαλαν τότε. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την συνέντευξη και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Τώρα, συγκεκριμένα για το θέμα που βάλατε, όπως το βάλατε, αν θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και για τα λαϊκά νοικοκυριά. Βέβαια και θα είναι. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι μόνο αυτή η επίκαιρη ακρίβεια του πετρελαίου. Έτσι κι αλλιώς τα λαϊκά νοικοκυριά, τις ανατιμήσεις από τη φορολογία, από όλα αυτά τα στοιχεία που λαμβάνονται πλέον οριζόντια, ήταν γονατισμένα. Αλλά εδώ στο συγκεκριμένο δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η αιτία αυτού του προβλήματος με τα καύσιμα είναι, ακουμπάει πάνω στην πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέρος της αντιμετώπισης του οι λύσεις που θα δώσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω δήθεν κάποιων πανευρωπαϊκών λύσεων, όπως ισχυρίζει ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απελευθέρωση της ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, τη μονοκαλλιέργεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και τη δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής. Από τι? Από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτά είναι που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση που έχουν κάνει το πράσινο ρεύμα πανάκριβο και την εξάρτηση της χώρας μας από τις διακυμάνσεις της εθνικής αγοράς. Ωστόσο, κύριε Παπαναστάση, με τις διαστάσεις που έχει λάβει η κλιματική κρίση, έχουμε την πολυτέλεια να ανοίξουμε μια κουβέντα για παράταση της μη πράσινης ενέργειας, του λιγνίτη, του πετρελαίου κλπ. Τι λέτε? Κοιτάξτε, πράσινη ενέργεια είναι, αν θέλετε, μια έννοια η οποία έχει το εύηχο στοιχείο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Στην ουσία όμως το περιεχόμενο αυτής της έννοιας είναι ανακατανομή πόρων, τη δημιουργία καινούριων τζακιών και μονοπωλίων, τα οποία δουλεύουν πάνω, και βέβαια και τα παλιότερα δεν εξαιρούνται, που δουλεύουν πάνω σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι τόσο αθώα πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια θα έρθει, ίσως και να έχει έρθει ένα μέρος της. Το ερώτημα είναι, το ρεύμα έρχεται πιο φτηνό στο λαϊκό νοικοκυριό? Η απάντηση είναι καθαρή και τη γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, δεν ναι. Μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Καθημερινά αυτό το πράσινο ρεύμα είναι πανάκριβο και γίνεται πιο ακριβό και γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι κάτι που έρχεται και αφορά τα κέρδη των μονοπωλίων και της αστικής τάξης που τα διαχειρίζεται έρχεται για να καθίσει, δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και προδιαγράφει ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και διαβίωσης των απλών λαϊκών ανθρώπων και των οικοκυριών αυτό το χειμώνα που μας έρχεται, που θα προσθεθεί σε όλα τα άλλα τα δεινά.
Κύριε Παπαναστάση, αν και ξέρω ότι το ΚΚΕ είναι πολύ προσεκτικό στο να μπαίνει στα χωράφια άλλων κομμάτων, θέλω να σας ρωτήσω, όχι για πρόσωπα, πώς διαβάζετε, πώς αξιολογείτε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι η κουβέντα έχει αρχίσει να γίνεται και πολιτική. Δηλαδή, υπάρχουν υποψήφοι που λένε πρέπει να ξαναβγούν στην επιφάνεια διαχωριστικές γραμμές συντήρησης προόδου, βάζουν ακόμη και ταξικά χαρακτηριστικά στο λόγο τους, άλλοι αντισύριζα χαρακτηριστικά, άλλοι αντιδεξιά χαρακτηριστικά. Το ότι έχει αρχίσει και ανοίγει μια πολιτική συζήτηση αντίστοιχη ενδεχομένως με τις συζητήσεις που γίνονται στην σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη. Τι σας λέει εσάς? Ναι, κύριε Μελικόν, κοιτάξτε να δείτε. Όντως μπαίνουν κάποια στοιχεία και να σας πω και κάτι. Ναι. Δεν μπορεί σε απόλυτο βαθμό να αποπροσωποποιήσεις κάποιες εξελίξεις. Το σημαντικό όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή που θέσατε το ερώτημα, mm-hmm. πρέπει να δούμε ποια είναι η πολιτική που εφάρμοσε και που εφαρμόζει το Πασόκ Κινάλ. Ας δούμε. Στήριξε την κυβέρνηση. Στήριξε την κυβέρνηση στα εργασιακά. Στήριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως στήριξε και την προηγούμενη, του ΣΥΡΙΖΑ, στην οικονομία. Στήριξε την κυβέρνηση και στάθηκε δίπλα της στις επιλογές της όσον αφορά τη γεωστρατηγική αναβάθμιση που λένε οι κυβερνήσεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη, που ουσιαστικά βάζει την ελληνική αστική τάξη mm-hmm. με τις στάσεις και τις θέσεις που παίρνει στις διεθνείς της συμμαχίες στην θέση του να συμμετάσχουν αυτές οι κυβερνήσεις, η αστική τάξη, στην λαιλασία πόρων, στους ανταγωνισμούς που γίνονται στην περιοχή μας. Την στηρίξανε στις επιλογές της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάθηκαν δίπλα της στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, η οποία δεν είναι αυτό ακριβώς όπως παρουσιάζει, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει κάνει εκτενείς παρουσιάσεις πάνω σε αυτό. Ετοιμάζονται στρατιώτες για το Σαχέλ. Την στήριξε στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία το Πασόκ Κινάλ, την κυβέρνηση, που μετατρέπει την Ελλάδα σε μια απέραντη επιθετική στάση. Άρα, εδώ πέρα, δεν άκουσα κάποιον υποψήφιο να πάρει θέση πάνω σε αυτά. Οι ετικέτες δεξιός, αριστερός, κεντρός, μάλλον πλέον δεν γοητεύουν και δεν παραπλανούν και δεν εξαπατούν mm-hmm. και τον κόσμο. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μελιδόνη. Καλό βράδυ.